Εγκατέλειψε. Εγκατέλειψε. Μαργέρα, τι είναι. Μην το ξεχάσουμε. Πού θα μπω, ρε βλάκα, τώρα εδώ πέρα, πώς θα έχεις κάνει. Κάνε μπροστά, δεν χωράω. Περίμενε, ρε Μίτσο, πέτσι δεν χωράς. Να βάλω λίγο την τσάντα, ρε αγόρι μου. Διαλέξει σημείο ίδιο με άλλους χίλιους, αλλά νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα σημεία της ειδικής διαδρομής. Σας γιατί έχεις κατά εδώ πέρα λόγο. Μας έβγαλε ασπροπρόσωπος το κατσίκι μας, ε. Έχει άλογα εδώ, ρε. Του χρόνου μακάρι να έρθουμε με ένα 4x4 να το βάλουμε και μέσα να το σκάσουμε κιόλας. Πρόσεχε. Προς τα πού είναι η θάλασσα. Πας με την ομπρέλα, ρε. Καρεκλάκια, ομπρέλες. Παρασέξτε, μην πάτε στην ύπα. Γράψε, θα πέσει σίγουρα. Όχι. Να ξέρετε κάτι. Είναι και ο μπαμπάς σου. Ο μπαμπάς πέφτει. Όχι, δεν πέφτει. Δεν πέφτει. Ωραίο σημείο, Μιχάλη. Μπράβο. Δώστο. Πάμε λίγο. Είδες πως τα πήρε. Πως ανέβηκε πάνω. Πάμε να δούμε τι παίζει και πιο κάτω, μήπως έχει κανένα καλύτερο σημείο. Κάτι μας είπαν ότι δείχνει μια λίμνη που είναι, θα έχει εκεί κόσμο. Αν και εδώ το βλέπω πολύ κλειστό το κομμάτι, εκεί μου άρεσε πιο πολύ που έχει άπλα. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, ή έχουμε βρει το καλύτερο σημείο ή κάτι κάνουμε λάθος, ναι. Δεν ξέρω, πριβέ εδώ πέρα φαίνεται δεν υπήρχε κανένας άλλος. Λασπούρα εδώ πέρα, κοίτα. Έχουμε έρθει στο σημείο για να φάμε τη λάσπη, την πρέπουσα, αφού, κοίτα, είναι λίγο βρεγμένη η διαδρομή. Οπότε, χώμα του, καλό το χώμα του Ράλι Αγρόπολης, του Πατροπαράδοτου και τις πέτρες δεν θα τις φάμε εδώ. Τουλάχιστον να φάμε λίγη λάσπη, να γουστάρουμε. Θα είναι, όπως είπε ένα άλλο παλικάρι, θα είναι, θυμίζει πιο πολύ Ράλι Αγγλίας, Ουαλία. Ναι. Εντάξει. Από εκεί μας διώξανε και καλά κάνανε, θα μου πεις, αφού έτσι αποφάσισε η κυρία Μισελ Μουντών, η οποία έχει κερδίσει Μίτσο του Ράλι Ακρόπολης. Το 87, λέω. Το 87, το 83, κάποτε έχει κερδίσει. Δεν ξέρω. Το 80 κάτι, με Audi. Οπότε το βασικό είναι να ακολουθούμε τις εντολές των κυρίων που λένε για την ασφάλεια. Πίσω από την κορδέλα. Δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα, είμαι πίσω από την κορδέλα. Το πόδι, αν είναι ένα ποδόσφαιρο, μετράει λέγει το πόδι. Άρα είσαι offside. Offside, είναι offside. Τι να κάνω. Έφερε όντως. Στο σύμβιο που έχω. Πες κατά τώρα θα το πάρει. Θα ξαπλώσει. Η ειδική ακυρώθηκε λόγω ενός τρελού που ήταν στην ειδική και νόμιζε ήταν στην παραλία. Φέρε την τσάντα μου. Μεγάλη Λαμία είσαι, όχι στην καλή ειδική. Φέρε την τσάντα μου. Όχι! Όχι! Σβέρκο θέλει σίγουρα τώρα πέρα από τα αστεία. Θα να βάλω και εδώ πλάκα πλάκα. Έχω και για τη Μούρη, έχω άλλο άμα θες. Έχουμε έρθει Ράλι Αγρόπολης. Τι ώρα είναι, την ώρα 12 και 20. Έχουμε έρθει πολύ νωρίς. Έχουμε έρθει από τις 9.30 ώρα περίπου στο Ελευθεροχώρι. Μετά από χρόνια, τελευταία φορά που πήγα εγώ ήταν το 2005-2006, εκεί δεν ξαναπήγα. Ναι. Ο Αλέξης είχε πάει το 2011. Εγώ είχα πάει στη συγκλονιστική ειδική που είχε γίνει στο ΆΚΑ. Το 5. Το 5. Το 5. Το WRC επιστρέφει μετά από χρόνια στην Ελλάδα και είναι χαρά μας. Ευχόμαστε να μείνει και είμαστε εδώ για να απολαύσουμε τη στιγμή, την ημέρα. Ελπίζοντας να μην ακυρωθεί η ειδική, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Και ελπίζοντας να δούμε πολλά πληρώματα, γιατί έχουν αρχίσει από χθες και μένουν στο δρόμο. Πάντα το Αγρόπολης είναι σκληρό ράλι. Είναι η αγωνία τώρα που δεν ξέρεις αν θα φας χώμα, αν θα φας λάσπη, αν δεν θα φας τίποτα, αν δεν θα φας πέτρες. Πέτρες δεν θα φας. Είμαστε μακριά.
Χώμα θα, θα αρχίσει να σηκώνει μετά. Λάσπη, άμα ήμασταν εκεί που ήμασταν στην αρχή, θα τρώγαμε. Τώρα εδώ είμαστε πάλι μακριά. Ξέρεις, έχει βρέξει. Έχει βρέξει. Και δεν θα σηκώσει τόσο πολύ καπνό και σύννεφο, πιστεύω. Όχι, Μιχάλη, όχι! Τώρα θα περνάνε έτσι απλά για να αποθεώνω. Μέχρι να σου πατήσει κάποιος. Είδες και μπορείς να γυρίσεις ελικόπτερου και από γύρω σε live, ε? Ωραίο πράγμα. Σηκώθηκε η τρίχα μου και όχι μόνο. Αεροπορία! Θα ανοίγω, έρχεται η αντίγραφος. Άστα, άστα. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος είναι Έλληνας που μένει στο Βέλγιο. Ο Τζόρνταν Σερντερίδης. Και ακολουθεί γενικά, τρέχει και σε WRC γενικά να δίνει φίλιο. Παλιές, καλές, ωραίες εποχές με τον κόσμο στα ελληνικά βουνά να βλέπει μηχανοκίνητο αθλητισμό, ρε παιδιά. Τι ωραία, τι χαρά νιώθω. Έχει να έχει κοντά στα 5.000, ε. Α, και παραπάνω. Συνειδική μέσα. Ναι, εδώ. Έχει, όχι εδώ, αλλά γενικά. Πολύ κόσμο. Μίτσο, έρχεται. Άκου το αυτοκινητάκι. Άκου το. Πήγε να του φύγει λίγο εδώ. Είδες πως έφυγε εκεί πέρα. Τι γίνεται. Πού το είδες πως μπήκε. Εκεί το έγραψε πως μπήκε. Ρε σιγή, αυτός είναι. Περνάει κόσμο. Ελικόπτερα. Πανταγείο. Φρένο δεν έχουν τα αυτοκινητάκια αυτά. Δεν έχουν φρένο. Πως μπαίνουνε. Και λες εξτροφή ρε μαλακ, όπα προσοχή. Δεν είμαστε καλά, Χριστέ και Παναγία. Αρχίζει και σηκώνονται και χωματάκι. Νιώθουμε έτσι λίγο αγροπολιστές. Νιώθουμε λίγο. Θα βάλω και σε λίγο αυτό έτσι να είμαι σαν μουτζαγκεντίν. Πολύ δυνατά όλα, ρε. Πολύ δυνατά όλα, μπράβο, μπράβο. Yeah.
σχέση, παιδιά, ωραία τα Evo, τα Subaru και αυτά. Αλλά νομίζω πρώτον ότι είναι πιο δυνατά και πατάνε πολύ πιο καλά. Δηλαδή, πατάνε τα άλογα του, τα μεταφέρουν στον δρόμο πολύ πιο καλά. Θα μου πει τεχνολογία που εξελίσσεται. Λογικό. Εντάξει, δεν έχω λόγια. Μίτσο, φέρτο στο χέρι μου, αγόρι μου. Μπράβο. Ευχαριστώ. Καλύτερο είμαι σε αυτό σαν που δέχομαι ντρόμ. Μπράβο, ρε. Λίγο αγώνα. Να δει. Να δει αγώνα. Πρόβλημα. Ακυρώσαν την ειδική. Γιατί? Γιατί ήταν σε μια στροφή, λέει, 5 άτομα, κάναν μαλακία. Εμείς πώς είμαστε? 4. Δεν ήμασταν εμείς. Όχι, ρε. Α, σε μια στροφή είπανε. Σε νέρα ο... Εγώ που δεν πρόλαβα να δω. Εγώ το είχα πει, παιδιά. Το είχα πει και το είχα στείλει. Μάλλον είχαν βάσει και στο Facebook τους κανόνες που είναι για όταν παρακολουθείς μια ειδική ράλι. Για 5 μαλάκες τώρα σε μια στροφή που δεν φεύγανε από τη στροφή. Και πρώτον δεν φεύγανε για δικιά τους ασφάλεια. Πρέπει να φύγεις για δικιά σου ασφάλεια. Ακυρώσανε οι άνθρωποι την ειδική διαδρομή. Προλάβαμε να δούμε 8 αυτοκίνητα, 9 όλα και όλα. Κρίμα, κρίμα. Τι να πεις τώρα, τι να πεις. Δείτε πόσο κόσμο έχει. Δεν ξέρω αν είναι. Όλος αυτός ο κόσμος τώρα που θα πάει. Βλακεία ή ασχετοσύνη, πάντως. Κρίμα. Με τον καλύτερο οδηγό που πάτε και τσέρι. Το καλύτερο παιχνίδι, ρε. Τι θα, εσείς θα κάνετε τώρα? Θα κάτσουμε να δούμε αν θα γίνει το απόγευμα. Από πού έρχεστε? Από Λευκάδα το παιδί και εμείς από Αγρίνιο. Ωραία, κουβαλάτε τη συστολή. Αφού δεν έχεις να κάνεις, Μιχάλη, παίξε με το σκύλο. Μη μου δακτώνεις το μουσικ. Μη μου δακτώνεις το μουσικ. Πάτω, ρε. Μου δακτώνεις το μουσικ. Δύο φορές. Είναι κουτάβι τώρα και δακτώνει τη βρύε. Ναι, ναι. Δείχνει τι εσώρουχα φοράει, κύριε Σκύρη. Φοράει ζαρτιέρες. Χαζέψαμε, δεν έχουμε τι να κάνουμε. Μέσα σε 3 ώρες στο αυτοκίνητο. Κουρνά... Όχι, θυμάται ο κόσμος. Θυμάται ο κόσμος. Όλοι εδώ πέρα έτσι που κοιμούνται τώρα. Ναι, μωρέ. Συμφωνάει. Θυμάται ο κύριος. Λες και είμαστε σε κάμπινγκ. Πάρτε ωραία, πάρτε ωραία. Έχει πόσα αυτοκίνητα, έχει καμιά 25. Όλοι είναι έτσι. Όλοι έτσι. Το σάιλα τρέχουν. Εν τω μεταξύ θα πέρασε και το ελικόπτερο, θα είπα και για αυτούς, σταμάτησε η ειδική. Θα φάγανε κλωτσές αυτοί. Ξύλο φάγανε. Κλωτσές έτσι. Αυτός ήταν. Πάμε για μπιφτέκια στον καραβά μου, λέει ο Μιχάλης. Δεν μπορούμε να φύγουμε τώρα, όπως έφυγε. Α, ναι, δεν μπορούμε να φύγουμε. Εγώ σας είπα να φύγουμε, πάμε να φάμε. Να πάμε κυνηγήσουμε τίποτα, έχει χάσει αρκάδι εδώ, κανένα λάφι να φάμε. Θες να Minecraft επιβίωσε. Να ξεκινήσει, να συνεγγραφήσει. Είπα να πάμε να φάμε στον Καραβόμιλο, το πιφτιάκι αυτό, λέει ο μπαμπάς. Και να πάμε να δούμε την άλλη εβδομάδα Νάβας Πορταριάς. Τι Νάβας Πορταριάς, να δούμε στα ξόρα πάλι. Δηλαδή, αν φεύγαμε και πηγαίναμε και τρώγαμε, είναι αυτό κριτήριο για να πάμε στην Νάβας Πορταριάς? Άμα κάναμε καμιά μαλακία και ακυρωνόταν η δική για μας, θα γινόταν. Γιατί θα μας κράζαν όλοι. Η αποσκόλληση. Θα λέγαμε ψέματα, είναι άλλο κανάλι. Κουνιέται την μεταξύ και γυλάει, κουνιέται όλο το αυτοκίνητο. Θέλει ανάρτηση. Για να... Κρύωσε, Ζημίτσο. Ναι, ρε Μιχάλη, νύχτωσε. Τι νύχτωσε, ούτε 4. Νύχτωσε και ούτε 11 αυτοκίνητα δεν έχουμε, ούτε 10 αυτοκίνητα. Η ώρα είναι 5, το επόμενο σκέλος ξεκινάει 6 και 10 νομίζω. Έχουμε έρθει 2 χιλιόμετρα κάτω από εκεί που ήμασταν πριν για να είμαστε δίπλα στο αυτοκίνητο να φύγουμε μετά εγκαίρως. Εντάξει, δεν βλέπουμε τόσο πολύ όσο πάνω. Πάνω βλέπαμε 3 στροφές. Ε? Και μία πατημένη. Στροφές. Είμαι από τον ύπνο. Εδώ βλέπουμε ένα πέρασμα, έτσι, μια έξοδο. Και το άλλο θα το μαντεύουμε στο περίπου, αλλά επειδή την πατήσανε όλοι εδώ, τώρα έχουν γίνει πιο αυστηροί ακόμα και μας έχουν πάει ακόμα πιο μέσα. Εμείς στηρούμε ό,τι μας πούνε. Τράψον. Από την Επιτροπή, λέει, μόλις τελειώσει ο κοντρός του δουλειά του στο δέντρο να φύγει. Έχετε καμίσεις.
ανάβαση μετά. Ε, φτιάξτε το ρε Μίτσο. Τρέχω εγώ σαν χαζό. Το πολύ θα πιέτει κορμά να πάμε. Θα πάρετε το πιο ευέλικτο έτσι. Όχι το πιο γρήγορο. Να παζέψουμε τίποτα κλάρες, να τον καμουφλάρουμε εκεί πέρα. Θα πήγαινε να αγοράσουμε τίποτα τα κόσμο. Θέλω μια παραλλαγή, σε κανένα κλαδάκι εδώ πέρα έτσι. Δεν πάρει στραβά το βάλε. Πήγαινε εκεί πέρα. Πήγαινε. Μιχάλη πίσω σε έχει δει. Πίσω φύγε. Κρύψου, κρύψου, κρύψου. Σκύψε. Περνάει χαμηλά, λέει κάποιον είδαμε εκεί. Εντάξει, πάλι καλά. GTA 5 αστεράκια. Αφού δεν έχει στήσει την κάμερα να γράφει, είσαι την GoPro να πούμε εκεί πέρα που έχουμε βάλει. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Τώρα ό,τι έχει. Απαγορεύεται. Λοιπόν, δεύτερο κι άλλο ελευθεροχώρια. Πήραμε την απόφαση, τη δύσκολη απόφαση να κάτσουμε. Από το να πάμε να φάμε, πάμε να κάτσουμε να τελειώσουμε την ειδική. Ήταν η Προβατίνα versus Αράλη Ακρόπολη. Ναι, δεν πειράζει. Αφού ήρθαμε που ήρθαμε. Το χώμα, το χώμα, πού θα έρθει τώρα το χώμα. Σουτ! Όχι, όχι. Δεν άφησε τον γκάζι, ρε, άνθρωπος. Πατημένος. Νεβίλ, ρε. Χιουντάι μόνο, ρε. Άσε με κάνω το σουτ. Θα το έκανα δάιφ, εδώ έφτανε στην άλλη ειδική. Στην Παύλιανη. Τι, τσουτσούριασες, ε, τσουτσούριασες. Μπράβο. Έφαγα πέτρα. Καλή. Έχει ανάψει το λαμπάκι για αλλαγή ταχύτητα στο κόκκινο. Τον είδατε. Πάνω από το λαμπάκι. Κόφτη. Άτο και έντο. Δεν το πιστεύω! Θα έβγαινε πάλι... Τι έκανε ο άνθρωπος! Οριακά, ε! Τι έκανε ρε πάλι! Κοίτα, κοίτα πως έγινε, πνεύεις. Ε, Μιχάλη. Αυτό που ήθελες. Ερωτεύτηκες. Πόσο ανάποδα την έκανα. Άσε, άσε. Κόλος είναι. Τι είναι. Καλά την πήρα. Λάμπρος Αθανασούλας, i20N, Rally 2, τετρακίνητο, 280 άλογα. Άντε και στα δικά μας, μίσω να αποκτήσουμε κάποια στιγμή. Να σου καλά, Μιχάλη. Volkswagen Polo.
Από τα παλιά έχει σταματήσει η Volkswagen τους αγώνες του WRC επισήμως. Ναι. Έτσι ξέρω. Και έχει μείνει τώρα. Έχει μείνει τώρα Hyundai, Toyota. Επίσημα και η Ford με ένα αυτοκίνητο. Ναι, ναι, ναι. Που δεν είναι. Η Volkswagen με την M Sport. Η Volkswagen δεν είναι στο WRC. Τέλος. Είναι στα πιο κάτω. Είναι ανυψιός του Γκρόνχολμ. Με το focus το... Ναι, με το 308 που είχε, 307. Δεν μου λες, οι Σκανδιναβοί τι έχουν και... Τρέλα στο κεφάλι, δεν έχουν τρέλα, δεν είναι καλά αυτοί. Όλοι οι Σκανδιναβοί είναι παιδιά οδηγάρες. Τους έχει βαρέσει ότι δεν έχουν ήλιο, ποιος ξέρει κάτι έχουν πάθει. Φιλανδοί, Νορβηγοί, Σουηδοί... Όλοι αυτοί είναι, πάνε, έχουν τρέλα με τα αυτοκίνητα και με τους αγώνες. Έχουν όμως και μάθει έτσι να οδηγάνε και σε πίστες και σε βουνά και σε χιόνια και σε κάρτια, απ' όλα. Κοντράκιδες, οι Έλληνες, ρε. Τι έχουν τα καλύτερα σαξόρα. Τι είναι εδώ. Πόσα σκόντα είναι, έγινε το σαξόρολο του Ράλι Ακρόπολης. Του Ράλι Ακρόπολης, ναι. Πόσα έχει. Άντρε παλικάρια, μπράβο, μπράβο. Τι έγινε, Μίτσο. Πήγα να καθαρίσω την κάμερα, ρε, από το χώμα και βάζω εδώ, έβαλα εδώ αυτό το δάχτυλο και σκίστηκε η ζακέτα. Αμάρε με έτσι. Μια φορά να μην πάθεις μια σεράλη και κάτι να μην γίνει. Εντάξει, θα είναι τα... Πέτρα έφαγες. Τσιμπήθηκα. Τσουκνίδα στο πόδι. Τι χάλια είναι αυτά. Και έχει ακόμα. Τσιμπήθηκα. Γαμήθηκα. Τι έπαθε. Γιατί μιλάει το παιδί. Ποιος ψήνει, ρε. Αυτός είναι Γάλλος και το επίθετό του είναι Παναγιώτης. Παναγιώτης είναι. Είναι ελληνικής καταγωγής επίσης. Κοίτα να δεις τους είναι, Παναγιώτης και να είναι Γάλλος. Σαν να σε λένε Ζωζεφίν Μπουρντέν και να είσαι Έλληνας. Φιέστα, φιέστα. Ακούω στον τρικύλινδρο. Άλλος ήχος, άλλο δούλεμα. Γιάννης Πλάγος, Άλκης Ρέντης. Ο Άλκης Ρέντης Βολιώτης, ο Πλάγος με το Type R Rally Κέντευρος Αναβά. Όχι Αναβάς, ναι, που μετά γίνει κόκκινο. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, ωραίο πέρασμα. Αυτός πάει πάντα κομμάτια, ρε, πάντα. Τώρα το δοκιμάζουνε. Ναι. Πρώτη φορά το πήρα στα χέρια τους. Μακάρι να έχουν καλούς αγώνες, εύχομαι, και στο φίλο μου τον Άλκη να τα πάνε καλά. Καλά μπήκε πάντως. Μια χαρά, μια χαρά. Αυτό που μιλάτε και φεύγει με κάθε πλάνο, τι είναι, καινούργιο είναι. Ναι, ρε, μου αρέσει γιατί αδειάζει το πλάνο, φαίνεται το χώμα από πίσω. Είναι. Από πέσει τι μαζεύει, έχουμε ακόμα. Κάτσε μου έναν υπόμονο. Έτσι, ο γέρος έτσι είναι. Ναι, ρε, πείνασα. Δεν τρέπει λίγο. Χαλκιάς, από τους παλαιούς οδηγούς αγώνων. Έχει παίξει νομίζω και στο... Άκρος... Όχι. Με τον Μπα, okay, στο... Όχι, στο Ευτυχισμένη μαζί, εκεί που πάει να παντρευτεί ο γιος του Μπέζου. Α, ναι, αρχίζει, με, και... με ένα σουμπαρού. Έρχεται ένα σουμπαρού και λέει Χαλκιά, εσύ είσαι. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Ναι, ναι, αυτός είναι. Έλα, ρε. Και είναι και πολύ καλός τερματοφύλακας. Ήταν, υπήρξε. Και ήταν και ηθοποιός. Στο σάκι τον υδραυλικό. Άλλο χαλκιά. Στο high rock. Ναι, στο high rock αυτό. Να είστε λίγο σοβαροί τώρα. Τι κουβέντες είναι αυτές. Έχει βάλει το βρακί ανάποδα. Μην πας. Ανάψανε τα φώτα, ανάψανε. Έχει αρχίσει να ανοιχτώνει. Τι ώρα πήγε, ρε Μιχάλη. 8. Παρά 25. Να είναι ο τελευταίος, λες. Τι ώρα σηκώθηκε σήμερα. 6.30. Κι εγώ. Α, έγραφες. Πρέπει να χαλάσουμε όλα τα κατάλληλα. Έγραφες. Δεν κατάλαβα τι έγραφες. Δεν λέγω τι κάνεις. Έχουν πέσει όλα μέσα σκατά και τα φοράμε. Λίγο σεβασμό στο λογότυπό μας. Εμένα σκέστηκε η ζακέτα. Χώμα εδώ πέρα, τι γύφτη να φύγει. Αυτή είναι πότε θα έχουμε αύριο γάμο, πώς θα τη βάφτιση. Πώς θα πάτε τις πάρουμε τις κάμερες, θα τις καθαρίσετε. Θα πάτε να κάνει zoom και θα κάνει... Έχει πρόβλημα. Ναι, έχει πρόβλημα. Αναμένα. Στρίμα.
Τα αυτοκοσύμματα. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Ή κυβότιο, ή δεν δουλεύει με όλους τους κυλίνδρους, ποιος ξέρει. Καινούριο αυτοκίνητο. Μην το σταματά γράφεις ρε, γράφω εγώ. Τρικύλινδρο, άμα χάσει ένα κύλινδρο, δικύλινδρο. Πόσο, ένα μονοκύλινδρο. Δουλεύει και δικύλινδρο. Δικύλινδρο, πες να... Α, γι' αυτό έκανες ένα... Κάτε με. Εβδομηντατριόχρονο. 73χρονο άνθρωπος. Ωραίος. Μια χαρά, μπράβο. Μπράβο, έτσι να το χαίρονται, μ' αρέσει. Όπελ Άνταμ. Άντε και σαν δικά σου, μπαμπά. Εγώ πώς θα είμαι 73χρονο. Τέλος. Πάμε στα μάτια. Πάμε. Ράλι Αγρόπολης 2021, επιστροφή του Ράλι Αγρόπολης, επιστροφή του WRC στην Ελλάδα. Μεγάλη μας χαρά που το ζήσαμε, έστω και με τις κακοτοπιές και τις αναποδιές. Μακάρι να πάνε όλα καλά τις επόμενες χρονιές και να μην χάσουμε τον αγώνα. Πάντως περάσαμε καλά, είχε καλό καιρό, ναι. Δεν είχε ζέστη πολύ. Και να πω ότι η φιλοσοφία του ράλι δεν είναι μόνο το να δεις αυτοκίνητα, είναι αυτό που λέγαμε και εκτός κάμερας. Να γνωρίζεις κόσμο που έχει την ίδια τρέλα με σένα, να κάτσεις στο βουνό, να πιεις ένα καφέ. Να πιεις μια μπύρα, να φας κάτι, να τσιμπήσεις, να δεις και τα ράλι, να ανταλλάξεις απόψεις γύρω από την αυτοκίνηση, από το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Να μοιραστείς αυτή την άβρα με τους τριγύρω σου. Να εισπνεύσεις καθαρό αέρα από τη μία και χώμα μετά από την άλλη, έτσι για να έρθει να ισορροπήσει η κατάσταση. Είναι φιλοσοφία, παιδιά, το ράλι. Είτε είσαι αγωνιζόμενος, είτε είσαι μηχανικός, είτε είσαι πλήρωμα, είτε είσαι θεατής. Είναι μια φιλοσοφία, μακάρι. Όσοι μπορέσετε να τη ζήσετε στη ζωή σας και να, αν μπορέσουμε κι εμείς λίγο να σας μοιήσουμε σε αυτή τη φιλοσοφία, καλό θα είναι. Τα είπα καλά. Κάναμε φίλους για μια ακόμα μέρα, σήμερα για μια ακόμα φορά. Να περνάτε όλοι καλά και να προσέχετε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Γεια σας. Στα Max μπαίνετε. Πού μπαίνω εγώ, πού πάω. Βασικά πράγματα σενάριο είναι αυτά. Κάτσε πίσω. Δείτε παιδιά πόση ώρα θα κάνουν για να μπουν στα μάξι. Δείτε. Δες το μάξι.